Λοιπόν, όπως είπαν και τα παιδιά, με λένε Αντριανό Γολέμη. Να διορθώσουμε ένα μικρό λαθάκι. Μάλλον στο πρόγραμμά σας θα αναφέρει ότι θα μιλήσω για κριτήρια επιλογής αστροναυτών, αλλά γι' αυτό μάλλον οφείλεται. Γι' αυτό ευθύνεται ο δαίμονας του τυπογραφείου. Στην πραγματικότητα είμαι εδώ για να μοιραστώ μαζί σας πώς είναι να ζεις και να εργάζεσαι στην εμπειρία που ανέφεραν και τα παιδιά, σε ένα διαστημικό ανάλογο, δηλαδή σε ένα σταθμό ερευνητικό στην Ανταρκτική. Στην πραγματικότητα, επέστρεψα μόλις πριν από 5 μέρες από την Ανταρκτική, έχοντας μείνει εκεί για 1 χρόνο. Και όπως βλέπετε στο χάρτη, είναι ένα ταξίδι αρκετά μακρινό, αλλά και ιδιαίτερο. Για παράδειγμα, το τελευταίο αεροπλάνο που σε φέρνει σε αυτή την Ήπειρο προσγειώνεται πάνω στην παγωμένη θάλασσα. Και αντί για Ρόδες, έχει σκι, πέδιλα του σκι. Αλλά για μένα όλο αυτό το ταξίδι ξεκίνησε αρκετά χρόνια νωρίτερα, με ένα βιβλίο. Αυτό το βιβλίο ανήκει στον πατέρα μου, που είναι εδώ μαζί μας, με τη μητέρα μου επίσης. Και όταν ανοίγεις αυτόν τον Άτλαντα της Γης, παρότι υπάρχει κυρίως για τους, μας δείχνει τους χάρτες όλων των χωρών, αλλά ξεκινάει με αυτή την εικόνα. Ξεκινάει λοιπόν με το διάστημα, με τη θέση της Γης και με, κατά κάποιο τρόπο που σου δείχνει μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Αυτό με ενέπνευσε πολύ όταν ήμουν παιδάκι ακόμα και η αγάπη μου, το πάθος που ανέπτυξα για το διάστημα ξεκινάει από τότε και το έχω μέχρι τώρα. Και είναι αυτό που στην ουσία με πήγε στην Ανταρκτική. Χωρίς να θέλω να ξαναλέω τα ίδια, γιατί με προλάβατε, δεν είχα καταλάβει ακριβώς πώς θα τα πείτε, αλλά μια μικρή αναφορά στο πώς βρέθηκα εκεί. Όντως σπούδασα ιατρική στο Αριστοτέλειο. Έπειτα, επειδή μου άρεσε πολύ η έρευνα σε σχέση με το διάστημα, έκανα ένα μάστερ στο Internation Space University και κάπως έτσι βρέθηκα να κάνω την πρακτική μου στην ESA. Η ESA, European Space Agency, ή αλλιώς στα ελληνικά, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για το Διάστημα, απαρτίζεται από όλες τις χώρες που βλέπετε εδώ και μαζί και τη δικιά μας. Επομένως, αυτό είναι σημαντικό να το θυμίζουμε, γιατί και η Ελλάδα μπορεί να συμμετέχει σε όλα αυτά τα προγράμματα και πολλοί από εμάς εδώ μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτό. Κάνοντας την πρακτική μου, λοιπόν, ανακάλυψα ότι η ESA ενδιαφέρεται πολύ για την Ανταρκτική και για τα πειράματα που έχουν σχέση με την ιατρική εκεί, επειδή η ζωή μας σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες μοιάζει πολύ με τη ζωή των αστροναυτών. Έτσι, όταν έμαθα ότι υπάρχει μια θέση για έναν γιατρό ερευνητή, έκανα μια αίτηση. Και αρκετά αναπάντεχα, κατάφερα και την πήρα. Σε όλη αυτή την αλυσίδα, μιας και αυτή είναι η θεματολογία μας, οι αλυσιδωτές αντιδράσεις, έπαιξε σημαντικό ρόλο ο Βαγγέλης ο Καϊμακάμης, ένας άλλος Έλληνας, ο οποίος ήταν ο προκάτοχός μου, είχε πάρει και αυτό στην ίδια θέση την προηγούμενη χρονιά και με βοήθησε πολύ. Τώρα θα ήθελα να σας πω μερικά γενικά για την Ανταρκτική και τη ζωή μας εκεί. Πρώτα απ' όλα, σαν Ήπειρος είναι μεγαλύτερη από την Ευρώπη, αυτό το ξεχνάμε καμιά φορά. Και επίσης είναι το πιο ψυχρό, αλλά ταυτόχρονα και το πιο ειρηνικό μέρος στον κόσμο. Είναι μια πολύ προστατευμένη Ήπειρος, λόγω της ομώνυμης συνθήκης που έχουν υπογράψει περισσότερες χώρες, και μια Ήπειρος αφιερωμένη στην έρευνα. Όπως θα δείτε σε αυτό το χάρτη, είναι κατάστηκτος με πολλούς μικροσκοπικούς μεν ερευνητικούς σταθμούς από πολλά διαφορετικά κράτη. Η δικιά μας βάση λέγεται Κονκόρντια. Αυτό είναι ένα όνομα που σε εμπνέει ίσως, γιατί σημαίνει συνεργασία, σύμπλευση, αρμονία. Και ο λόγος που έχει υιοθετηθεί αυτό το όνομα είναι ότι υποστηρίζεται από 2 χώρες, τη Γαλλία και την Ιταλία, σε συνεργασία. Είναι ένας από τους ελάχιστους σταθμούς που βρίσκονται στην ενδοχώρα και όχι στην ακτή, εκεί δηλαδή όπου η ζωή για τους ανθρώπους είναι ακόμα πιο δυσχερής. Το χειμώνα είμαστε σε αυτό το σημείο τελείως αποκλεισμένοι. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν υπάρξει έκτακτη ανάγκη, δεν μπορούμε να φύγουμε. Και μένουμε 13 άτομα. Επίσης, βρισκόμαστε σε πολύ μεγάλο υψόμετρο και αυτό σημαίνει ότι το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα είναι χαμηλό. Άρα, η φυσική μας δραστηριότητα είναι περιορισμένη. Εδώ βλέπετε τις συντεταγμένες, είναι 75 μοίρες νότια, ενώ η θερμοκρασία το χειμώνα φτάνει έως και στους μείον 80 βαθμούς. Παραδόξως, βέβαια, 1 χρόνο στους μείον 80 και δεν είχα αρρωστήσει. Με το που γύρισα, ένα απόγευμα στη Λάρισα και όπως ακούτε από τη φωνή μου, έχει βραχνιάσει. Δεν πρόλαβα να πάω στο Μικέλ, μάλλον. Οι συνθήκες στις οποίες ζούμε καθιστούν το σταθμό αυτό ένα διαστημικό ανάλογο. Σαν δηλαδή να βρισκόμαστε σε μια αποστολή στο διάστημα. Για ποιο λόγο? Δεν είναι μόνο ότι είμαστε απομονωμένοι, αλλά επίσης, όπως βλέπετε έξω από το σταθμό, εκτός από τα μηχανήματα, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ένα πέραντο λευκό. Δεν υπάρχουν ούτε γεωγραφικά μορφώματα, ούτε πανίδα, ούτε χλωρίδα. Άρα η ζωή μας είναι λίγο μονότονη. Επίσης, το πλήρωμα προέρχεται από πολλές διαφορετικές χώρες και επειδή τα ήθη και τα έθιμα είναι διαφορετικά, η συμβίωση για ένα έτος πολλές φορές είναι κουραστική και δύσκολη. Να μην υποτιμήσουμε επίσης ότι
το χειμώνα για τρεις μήνες ο ήλιος δεν βγαίνει καθόλου, δεν ανατέλει. Οπότε ζεις μόνιμα στο σκοτάδι. Αυτό μπορεί να σε επηρεάσει ποικίλο τρόπος. Εδώ είναι μια εικόνα που βρήκα από την NASA. Είναι ένα προσχέδιο, ένας προτινόμενος σταθμός για αστροναύτες στον πλανήτη Άρη. Και αν το παρατηρήσατε, έχει πολλές ομοιότητες με το δικό μας σπίτι στην Ανταρκτική. Παρόλες τις δυσκολίες που αναφέραμε όμως, όταν είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη κατάσταση το χειμώνα, εμένα αυτό το ρητό πάντα με κρατούσε και φάτο. Όπως είπε ο Τάκητος, λοιπόν, η ανάγκη μας να προστατεύουμε πάντα τον εαυτό μας, να είμαστε σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, καμιά φορά αντιτίθεται στις μεγάλες και ευγενείς αναζητήσεις. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να είμαστε περίσκεπτοι, αλλά να μην φοβόμαστε να τολμήσουμε το βήμα παραπάνω. Γιατί παρά τις δυσκολίες, στο τέλος καταλήγουμε με κάτι μοναδικό. Αυτή η φωτογραφία επίσης για μένα ήταν κάτι μοναδικό και το τοπίο που έβλεπα κάθε μέρα. Είναι σημαντικό για μένα να κάνουμε μια αναφορά και στην έρευνα που διεκπεραιώσαμε για ένα χρόνο και για ποιο λόγο επενδύουμε σε αυτή. Εδώ με βλέπετε γεμάτο ηλεκτρόδια. Είμαι έτοιμος να κοιμηθώ, να προσπαθήσω μάλλον να κοιμηθώ, για μια μελέτη ύπνου. Το πλήρωμά μας λοιπόν ασχολήθηκε με 10 ερευνητικά πρωτόκολλα. Μιλάμε πάντα για ιατρική έρευνα. Και όλη αυτή η συμμετοχή ήταν εθελοντική. Ήμουν υπεύθυνος εγώ για αυτό το κομμάτι. Για ποιο λόγο γίνονται όμως όλα αυτά? Εντάξει, αφενός για να προετοιμάσουμε τους αστροναύτες οι οποίοι ζουν παρόμοιες καταστάσεις στο διάστημα, αλλά επίσης και η ολόκληρη την κοινωνία. Υπάρχει δηλαδή εφαρμογή στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παντού. Και κάνοντας αυτή τη μελέτη ύπνου, έμαθα συμπτωματικά ότι ο γιος μιας φίλης μου έπρεπε να κάνει το ίδιο τεστ στη Γαλλία, όχι όμως για ερευνητικούς σκοπούς, αλλά επειδή είχε να αντιμετωπίσει μια ιατρική πάθηση. Και εκείνη τη στιγμή ένιωσα πραγματικά τη σύνδεση. Δηλαδή, η έρευνα και τα αποτελέσματά της μπορούν να είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση και ο χρόνος που αφιερώνεις εσύ μπορεί να έχει απτά αποτελέσματα σε άτομα που αγαπάς στην κοινωνία. Οι παράμετροι που μελετήσαμε ήταν πολλές. Φυσικά η ψυχολογία. Φαντάζεστε ότι είναι λίγο δύσκολο να μένεις με τα ίδια άτομα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς φως. Επίσης, ο μεταβολισμός μας, πάλι λόγω του οξυγόνου που είναι χαμηλό και επηρεάζει τη δραστηριότητά μας, ο ύπνος και πολλά άλλα. Εκτός από εμάς που ασχολούμασταν με τη βιοιατρική έρευνα, υπήρχαν και άλλοι ερευνητές που ασχολήθηκαν με αστρονομία, μελέτη των πάγων, μετεωρολογία κλπ. Επίσης, υπάρχει τεχνικό προσωπικό, δηλαδή αρκετά άτομα που είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία της βάσης και την ασφαλειά μας. Ένα μικρό θέμα είναι ο χώρος, ο οποίος είναι και αυτός μικρός. Για παράδειγμα, εδώ βλέπετε το δωμάτιό μας, το οποίο είναι σαν μικρή κουκέτα πλοίου και το καλοκαίρι μάλιστα το μοιραζόμαστε ανά δύο. Αυτές οι δυσκολίες λοιπόν σε επηρεάζουν. Θες, δεν θες, λίγο πολύ. Δεν είναι μόνο η απομόνωση, είναι ότι δεν μπορείς να βγεις έξω όποτε θέλεις και όταν βγαίνεις είναι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η μονοτονία που αναφέραμε και πριν, το πόσο δύσκολο είναι να κοιμηθείς όταν δεν βλέπεις τον ήλιο καθόλου για μέρες και μέρες, πόσο κουρασμένος νιώθεις. Και αυτά έχουν αντίκτυπο στο πώς συμπεριφέρεσαι. Δηλαδή, κάποια μικρά πράγματα θα σε επηρεάσουν και μπορεί να σε εκνευρίσουν. Αυτό μεταδίδεται αστραπιαία, είναι καμιά φορά ίσως τρομακτικό. Δηλαδή, η κακιά διάθεση του ενός διαχέεται και μπορεί να αλλάξει και να κάνει αρνητική την ατμόσφαιρα σε όλο το πλήρωμα. Αλλά μια τέτοια αλυσιδωτή αντίδραση μπορεί να αναστραφεί με ένα χαμόγελο ή όταν κάποιος σου φερθεί όμορφα μια μέρα που δεν αισθάνεσαι εσύ καλά. Και επίσης είναι σημαντικό να απολαμβάνεις τις μικρές μοναδικές στιγμές, όπως μια έκλειψη ηλίου που είδαμε από την Ανταρκτική ή όταν έχεις τα γενέθλιά σου και οι υπόλοιποι σου κάνουν έκπληξη έχοντας ετοιμάσει ένα χειροποίητο δώρο. Ένα ακόμη μάθημα που πήρα είναι το πόσο σημαντικό είναι να μπορείς να συγχωρέσεις και να ξεχάσεις ένα λάθος που έγινε εις βάρος σου, ώστε να γίνει λογικά το ίδιο και σε σένα, γιατί όλοι κάνουμε λάθη. Αυτή η φωτογραφία νομίζω μου άφησε ένα μεγάλο σημάδι. Είναι η πρώτη δύση του ηλίου που είδαμε, γιατί όταν φτάνεις στην Ανταρκτική είναι συνεχόμενα μέρα για τρεις μήνες. Αλλά παρότι δεν υπάρχει πανίδα και χλωρίδα, υπάρχει πολύ ομορφιά στο τοπίο. Όχι μόνο στη γη, αλλά και στον ουρανό από πάνω μας. Και νιώθεις πραγματικά μια εγκύτητα με το περιβάλλον. Είναι λοιπόν ο καθαρότερος ουρανός παγκοσμίως και ακόμα και στη διάρκεια του χειμώνα, όταν βγαίνεις έξω στους μείον 80 βαθμούς, ταλαιπωρημένος, κουρασμένος, άυπνος,
και κοιτάς πάνω και βλέπεις τα αστέρια με γυμνό μάτι και τα νεφελώματα, νομίζω ότι νιώθεις ότι κάθε δυσκολία που έχεις περάσει ανταμείβεται και ίσως με το παραπάνω. Και φυσικά αυτό είναι το θέμα που περιμέναμε πιο πολύ απ' όλα, το νότιο Σέλλας. Έτσι λοιπόν, από την εγκύτητα που ξεκινάς να αισθάνεσαι για τη φύση γύρω σου και η περιβαλλοντική σου συνείδηση γίνεται πιο δυνατή. Εγώ τουλάχιστον το νιώθω αυτό από τη στιγμή που γύρισα, ότι θα ήθελα να είμαι πιο δραστήριος για την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι πήραμε την πρωτοβουλία να ασχοληθούμε με την World Environment Day, την Παγκόσμια Μέρα για το Διάστημα, θέλοντας αυτή τη φορά να ξεκινήσουμε εμείς μια λησιδωτή αντίδραση για να ευαισθητοποιήσουμε τους συνανθρώπους μας να φερθούν πιο υπεύθυνα. Και το σύνθημα που είχαμε ήταν το εξής, όπως βλέπετε εδώ στην πλακέτα. Η βάση μας βρίσκεται σε 3.500 μέτρα περίπου πάγου. Αυτό σημαίνει ότι από κάτω δεν υπάρχει γη, δεν υπάρχει χώμα. Είναι πάγος και θάλασσα. Επομένως, αν η κλιματική αλλαγή συνεχίσει ανεξέλεγκτα, σε λίγα χρόνια θα βουλιάξει, αν υπαγυλώσουν. Ελπίζουμε λοιπόν να κάνουμε μια μικρή εντύπωση με αυτό. Κάτι άλλο που ένιωσα είναι πόσο σημαντικό είναι να μοιράζεσαι. Να μοιράζεσαι τα συναισθήματα που νιώθεις, γιατί η εμπειρία είναι διαφορετική από αυτό που έχουμε συνηθίσει να ζούμε. Πολλοί από εμάς που μείναμε το χειμώνα στην Κονκόρδια, απομονωμένοι, διατηρούσαμε κάποια blog. Και αυτό σε ανατροφοδοτεί με θετικά συναισθήματα, όχι μόνο γιατί δείχνεις τι αισθάνεσαι, αλλά επειδή καμιά φορά κάποιος απαντάει και βλέπεις ότι μπορεί να έχεις εμπνεύσει κι εσύ κάποιον να ζήσει τα ίδια πράγματα με σένα στο μέλλον. Το ίδιο κάνουν και οι αστροναύτες. Και συμπτωματικά είχα γνωρίσει τον Άλεξ Γκέρστ, ένα Γερμανό αστροναύτη, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του. Και πάλι συμπτωματικά, όταν εμείς ήμασταν, όταν κάναμε το Winter Rover, τη διαμονή μας στην Κονκόρδια, ο Άλεξ ήταν στο διάστημα και κάναμε μια σύνδεση μέσω ίντερνετ. Οπότε και αυτός μας μετέφερε τη νιώθη και εμείς του είπαμε πως είναι να είσαι απομονωμένος για περισσότερο χρόνο από ό,τι αυτή. Πλησιάζοντας προς το τέλος, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά και στη χώρα μας, η οποία διανύει μια αρκετά δύσκολη περίοδο, και να πω κάτι που έμαθα πραγματικά από τη διαμονή μου εκεί το χειμώνα, ότι κάθε μεγάλη αλλαγή προέρχεται από μικρές αποφάσεις, αλλά και αντίστροφα, σαν αλυσιδωτή αντίδραση, οι μικρές αποφάσεις που παίρνουμε όλοι μας μπορούν να οδηγήσουν σε μια μεγάλη αλλαγή. Έτσι, έχοντας ζήσει αυτή την εμπειρία, πιστεύω στη βελτίωση, αν όλοι μας προσπαθούμε και αν παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις, όχι μόνο στα μεγάλα διλήμματα, αλλά και στα μικρά και καθημερινά. Και για να επεκταθούμε από αυτό, αν κάποιος από εσάς ενδιαφέρεται περισσότερο για την έρευνα ή θέλει να μάθει πώς η Ελλάδα μπορεί να συμμετέχει και να προτείνει πειράματα για την Ανταρκτική, εγώ θα χαρώ πολύ να βοηθήσω και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου όποτε θέλετε. Στην κεντρική φωτογραφία εδώ βλέπουμε το πλήρωμά μας πριν ξεκινήσει, αλλά σας διαβεβαιώ ότι περισσότεροι από εμάς γύρισαν με το ίδιο χαμόγελο και μετά από ένα χρόνο. Ενώ εδώ είναι η θέα από το δωμάτιό μου. Κάθε πρωί που ξυπνούσα, έβλεπα αυτό. Εδώ είναι ένα βίντεο, πώς φαίνεται μια μέρα, είναι 24ωρο, από την είσοδο της βάσης. Βλέπετε πόσο εκτεφλωτικό είναι το φως στη διάρκεια της ημέρας και πόσο σκοτεινή είναι η νύχτα, παρότι έχουμε το φεγγάρι. Μπορείς να βλέπεις τα αστέρια. Όταν δεν έχει το φεγγάρι, ο γαλαξίας φαίνεται πεντακάθαρα και μπορείς να βλέπεις ακόμα και νεφελώματα. Οπότε θα κλείσω, ευχόμενος να ζήσουμε όλοι μοναδικές εμπειρίες. Και με μια προειδοποίηση, αν πέσει στα χέρια σας ένα τέτοιο βιβλίο, σκεφτείτε το πολύ καλά πριν το ανοίξετε, γιατί μέσω μιας αλληλεγγύης αντίδρασης μπορεί να σας φέρει στην άκρη του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Να ευχαριστήσω και όσους μας βλέπουν από το ίντερνετ, αλλά και όλα τα παιδιά του Πολυτεχνείου για την ιδέα και την υλοποίηση.